Οι συντελεστές της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη» βρέθηκαν χθες στο Σινέ Φλίσβο για να παρακολουθήσουν το reunion screening της ταινίας. Μετά από όλο αυτό το κλείσιμο που είχαμε τον κορονοϊό, παρόλο που ακόμα υπάρχει, εγώ είμαι συνέχεια σε ένα ταξίδι ανά την Ευρώπη και είναι χαρά μου γιατί βλέπω κόσμο που δεν ξέρει το θέμα της Σμύρνης, που δεν ξέρει ποια είμαι εγώ, που δεν ξέρει τους Έλληνες πρωταγωνιστές, βλέπουν να έχουν τις ίδιες ακριβώς αντιδράσεις με τους Έλληνες. Κλαίνε, συγκινούνται πολύ, ρωτάνε γιατί το θέμα αυτό δεν το ξέρουν τόσα χρόνια. Για μένα είναι πολύ υπερηφάνεια αυτό που συμβαίνει. You are a strong woman. I'm just a housewife, but I have dreams for my daughter. Είναι δύσκολη η κορυφή. Η κορυφή είναι δύσκολη γιατί μπορεί να πέσεις. Στην κορυφή βρίσκεσαι μόνος σου. Εγώ ποτέ δεν έχω αισθανθεί ότι είμαι στην κορυφή. Λέω, αυτό δεν έγινε καλά, εκείνο είναι στραβό, πρέπει να κάνω το άλλο. Όμως όταν οι άλλοι λένε ότι είσαι στην πρώτη γραμμή, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, δεν είναι ότι έχεις άγχος, έχεις πιο πολύ ευθύνη. Ένα σύντροφο σας λείπει. Καταρχήν εγώ είμαι άνθρωπος που δεν αισθάνομαι μοναξιά. Τη μοναχικότητα την επιζητώ και δυστυχώς δεν την έχω ποτέ. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια μπορεί να απομονωθώ το καλοκαίρι. Έχω συνέχεια κόσμο πλάι μου και κόσμο αγαπημένο. Έχω συντροφικότητα και από τον πρώην σύζυγό μου και από όλη την οικογένειά μου. Εμείς είμαστε μια οικογένεια που δεν χωρίζει ποτέ. Δηλαδή στα γενέθλιά μου η αδερφή μου ήταν στην Ελλάδα, η κόρη μου ήταν στην Κύπρο, ο Σωτήρης ήταν στο Λονδίνο και εγώ στο Παρίσι. Και κάναν όλοι μαζί γκρουπ να μου πούν χρόνια πολλά. Θέλω να πω ότι αν υπάρχει αληθινή αγάπη σε μια οικογένεια, δεν σε εμποδίζει ούτε η απόσταση ούτε ο χρόνος. Η μητέρα σας μιλάτε? Της μιλάω, ναι, της μιλάω. Μου λείπει πάρα πολύ. Είναι δηλαδή ένα πολύ έντονο πλήγμα αυτό που δέχτηκα, το ότι έφυγε η μητέρα μου. Και λυπάμαι που δεν είδε την ταινία. Γιατί η μαμά μου, εντάξει, που παρακολουθούσε όλη μου την καριέρα και ήταν πανέξυπνη και μορφωμένη, είχε άποψη. Αυτό που μου έλεγε πάντα τα τελευταία χρόνια ήταν ότι, παιδί μου, κάνω το ταινία να μείνει κάτι για την Ελλάδα, γιατί την παράσταση θα ξεχαστεί. Και έτσι παρατρίχα, δηλαδή, θα το έβλεπε.